Εδώ κοιμάσαι το βράδυ. Κοιμάμαι το βράδυ. Εδώ βλέπουμε ότι έχει βιλέντζα, τόσο κρύο κάνει. Βιλέντζα κάνει κρύο το βράδυ. Άμα δεν έχει δυο, έχω και βιλέντζα, έχω και κουβέρτα. Και κουβέρτα. Με δυο σκεπάζονται. Γιατί κάνει κρύο, άμα δεν σκεπάζεις με δυο. Και εμείς τα τρίγωνα σκάμε. Σκάμε. Κρύο, δεν μπορούμε να κοιμηθούμε. Εδώ κοιμάμαι, εδώ έχω ψωμί και τα σκυλιά. Εδώ. Τα έχω έτοιμα. Στη βιλέντζα. Ωραία. Βάλια κρεμασμένα, αυτή είναι η καλύβα. Μια χαρά, εδώ είναι η καλύβα. Αυτό είναι η καλύβα. Μια χαρά είσαι. Το βράδυ εδώ έρχονται οι αρκούδες, γυρνάνε τα σκυλιά και έχουν τα σκυλιά. Άμα πλησιάζει αρκούδα γίνεται πανηγύρι εδώ. Πανηγύρια τα σκυλιά, δεν γίνεται κακομοίρας. Ναι, ναι. Αν δεν τα ακούσεις, άμα τα ακούσεις, ναι. Σκυλιά καβάλα πάνω, όπως τρώνε ένα... Ναι, τόσο πολύ. Λίγο απάνω είσαι. Κατάφερα καμιά αρκούδα να σαρπάξει το βράδυ καμία, όχι. Όχι, δεν πειράζει αρκούδα το βράδυ. Το βράδυ. Όχι, ούτε τη μέρα. Ούτε. Πυρνάει αρκούδα, αλλά δεν πειράζει. Δεν μας έχει κάνει μια. Δεν έκανε κανείς μια. Δεν μου έκανε μια. Ο λύκος. Ο λύκος τρώει. Άμα πήγε ο λύκος. Σας έτυχε καμιά φορά. Εδώ έτυχε. Πιο παλιά. Φέτο, παλιά. Πέρσι, πέρσι. Πρόπιση. Ναι, αρπάζει ο λύκος από ένα και φεύγει. Αν καταλάβουν τα σκυλιά, δεν του πέσει. Άμα ναι, καταλάβουν. Έρχεται πολύ πονηρά, Έρχεται πονηρός, πολύ. Είναι πονηρός πολύ. Είναι αρκούδα, δεν περάει. Είναι αρκούδα, δεν περάει. Ωραία. Αυτά. Εδώ στη βιλάντζα πάντως πατάς ύπνο έτσι. Ήπνο δεν λες, ύπνο δεν δείπνο. Καρισκέ δεν ύπνο. Ωραία. Άμα κάνει κρύο, ζεσταίρομαι εδώ, ζέστα. Πολύ ωραία. Περνάω. Και τη μέρα πάλι έτσι δροσιά κάνει. Ναι, τη μέρα η δροσιά τη, δροσιά. Τη νύχτα όμως κάνει κρύο. Τη νύχτα κάνει κρύο πολύ. Είναι ωραίο εδώ. Έτσι, ωραία. Τώρα είναι έτοιμα όλα για άρμεγμα, έτσι. Για να δούμε. Έτοιμα. Έλα πάμε. Κάτσε λίγο, λοιπόν, βάλτε να κάτσε λίγο πιο δεξιά. Ναι, ναι. Βάλτε. Ξέρει και κάθεται και περιμένει μόνο του. Ναι. Κουβάτι μήπως. Κουβάτι. Κάτσε μωρέ. Και πότε καταλαβαίνεις άμα όταν δεν έχει γάλα άλλο, δεν βγάζει. Δεν βγάζει, τελειώνει. Δεν βγάζει. Αυτή εδώ πάντως έχει, θα τη ματιάσουμε. Κουβάτι λίγο γιατί βλέπω ξένο γι' αυτό. Ναι, ναι. Έχεις πρόβλημα. Πού διαρκεί το άρμεγμα? Μία ώρα. Μία ώρα. Μία ώρα, ναι. Μία ώρα το πρωί και μία ώρα το βράδυ. Βράδυ, ναι. Τώρα. Το πρωί πριν βγουν πάνω τα αρμέγεται. Πριν βγουν, ναι. Πόσο περίπου είναι το γάλα περίπου που συγκεντρώνεται? Τώρα είναι στα τελειώματα της περίοδου. Α, στα τελειώματα. Τώρα σε λίγες μέρες θα τα αφήσουμε. Τελειώνει η σεζόν. Και αυτό θα το πήξετε πιο πολύ, πίζετε το γάλα. Ναι, ναι. Είναι πιο πολύ χοντρό δηλαδή, τι είναι? Τώρα ναι, γιατί είναι στο δικαίωμα, δεν είναι πιο χοντρό. Πιο χοντρό. Πιο χοντρό. Αν δεν αρμεγούν μπορούν να πάθουν κάτι. Θέλουν άλλους. Θέλουν. Ξαλαφρώνουν δηλαδή. Ναι, ξαλαφρώνουν. Βρέγια νερό, και εγώ
πως τη βρίσκα βρε καρτερό. Γεια σας. Γεια σας. Εδώ μένετε? Εξοχικό, εξοικία, ναι. Εδώ στη τι ψωμήτρο βρισκόμαστε περίπου? Είναι γύρω στα 1500, αν δεν κάνω λάθος, 1400 εκεί. Και είστε χειμώνα καλοκαίρι εδώ? Ναι, ασχολούμαστε πιο πολύ με ορειβασία, έτσι. Με ορειβασία και χειμερινό σκι, ερωτικό, ναι. Και να βαίνουμε κυρίως χειμώνα. Ναι. Μετά τα Χριστούγεννα που έχει τις χιονοπτώσεις εδώ. Αλλά και το καλοκαίρι όλο το περνάτε εδώ? Αρκετό διάστημα. Αρκετό διάστημα. Μάλιστα. Είστε πολλές οικογένειες? Τρεις οικογένειες για σπίτι. Και είστε από πού? Η καταγωγή από Λάτσα, mm-hmm. Η υπόλοιπη Βόλο. Από το Βόλο. Μάλιστα. Εδώ, αυτό το τοπίο εδώ πέρα δεν αλλάζει με τίποτα. Πόσα χρόνια έχετε που έχετε φτιάξει αυτά τα καλύβια εδώ? Μια δεκαετία και λίγο παραπάνω. 10 με 15 χρόνια. 10 με 15 χρόνια. Μάλιστα. Και αυτό το πανέμορφο τοπίο, δηλαδή, το συγκρίνεται με κάποιο άλλο? Όχι, φυσικά, εννοείται. γι' αυτό... Το βουνό είναι πάντα βουνό. Γι' αυτό το είστε εδώ. Τοπίο, ναι. Το ορεινό τοπίο είναι... Μάλιστα. Ωραία. Ο σκύλος, τι λέει? Ο σκύλος, τίποτα. Απολαμβάνει τη δροσιά και το γενικότερα. Μάλιστα, το περιβάλλον. Το περιβάλλον εδώ πέρα. Μάλιστα. Πολύ καλύτερα ωραία. Είναι από κάτω. Πολύ ωραία είστε εδώ. Μπορείς κάνουμε και μια κατασκευή με καλύβα. Α, ναι. Έτρα, σε ύψος. Πού, εδώ τι κάνατε, στον οικισμό? Πιο πάνω. Πιο πάνω. Είναι κοντά το εκεί προς... Το δικό μας είναι κάπου εκεί, είναι σχεδόν μέσα στα έλατρα, είναι πολύ κλειστό έτσι με τα έλατρα. Mm-hmm. Αυτό που γίνει αυτό βλέπουμε. Και αυτή που κάνατε πιο πάνω ακόμη? Σε τα μέτρα ή 10. Αχα. Γίνεται απάνω στα έλατρα. Α, είναι, κάνετε... ξυλόσπιτο, έτσι. Α, ναι. Μέσα στα έλατα. Μέσα. Την επόμενη φορά που θα έρθω να μας το δείξετε. Ευχαριστώ. Ωραία. Να είστε καλά. Περνάτε καλά, λοιπόν. Ευχαριστούμε. Εσείς. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Εσάς σας αρέσουν τα βουνά? Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Μακάρι να μπορούσαμε κι εμείς να έχουμε κάποια ευκαιρία, αλλά λόγω δουλειάς δεν υπάρχει ευκαιρία. Εμείς οι δύο είναι καθηγητές. Ο σύζυγος είναι μηχανικός αυτοκινήτων, πήρε σύνταξη εννοείται. Α, εντάξει. Αλλά είναι πολλά χρόνια εδώ πάνω. Έτσι. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Να είστε καλά. Καλή ορειβασία. Γεια σας. Γεια σας. Τώρα μέχρι πού θα πάτε? Πάτε μέχρι πάνω την κορυφή, όχι? Α, όχι. Χαλαρή βόλτα. Ωραία.
Για να βάλω το κάπελο. Α, έτσι να σε δει ο κόσμος. Άντε ρε, σήμερα άντε, τι έχουμε, τι φαγητό έχουμε. Μανέστρα. Το παραδοσιακό φαγητό που γίνεται στα πανηγύρια. Με πρόβιο, ρε κολάκι, με πρόβιο. Το παραδοσιακό. Μπράβο. Έχω και την καλή τριμαγύρισα εδώ. Ναι. Ναι, την κυρία, την κυρία Βούλα. Α, κυρία Βούλα. Ναι, κυρία Βούλα. Εκεί στο... Πρέπει να έχουμε τα συμπάρτοντι, θα συμπάρτοντι. Δεν έχω πρόβλημα που πω. Αλλά από ποιον από τον παπά. Για το Πιτρόφς. Πάρτα, μπράβο. Τα πήρες. Μπράβο, είναι πολλά και λεγέντε. Μπράβο, έχει. Πάμε, πάμε, μπράβο Νικολάκη, αυτός είσαι. Αυτός είσαι Νικολάκη, μπράβο, να πω τα πιτσιρίκια για να μην τα φάει η μάγκα μας. Μπράβο Νικολάκη. Έλα το φύλακα τώρα μου πει. Δεν μου παίρνει τόσο γάλα. Έλα σαν πολλά χάψα από πώς θα στα προβάτα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, συγχωριανοί και συγχωριανές, σας καλωσορίζουμε για άλλη μια φορά στον ετήσιο χορό που διοργανώνει ο Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού μας. Στις δύσκολες ημέρες που ζούμε, πράγματι μια όση η πραγματοποίηση τέτοιων κοινωνικών εκδηλώσεων.
γιατί δίνεται η δυνατότητα σε γνωστούς και φίλους να ανταμώσουν και να αφαιθούν σε μια ευχάριστη συζήτηση μακριά από τα καθημερινά προβλήματα. Το σκηνικό της πλατείας με τον Γέρο Πλάτανο και την εκκλησία του Αγίου Βυσσοριώνα, τα όμορφα και πολιτικά βουνά, η φιγκαρόφωτη βραδιά, σύμμαχη στην υλοποίηση της αποψινής βραδιάς. Και επειδή τα πολλά λόγια είναι φτώχεια, ας μπούμε στην ουσία του πράγματος και ας καλωσορίσουμε την ορχήστρα που θα μας διασκεδάσει και θα συμμεταφέρει απόψε σε άλλους ρυθμούς. Το χορευτικό θα παρουσιάσει παραδοσιακούς χορούς με χορευτές γυναίκες, άντρες και παιδιά του χωριού μας. Επίσης θα ήθελα να ευχαριστήσω τους χορηγούς μας με τη συμβολή τους και να πω ότι απόψε βρίσκονται μαζί μας ο βουλευτής Τρικάλων κύριος Μιχάλης Ταμήλος, η πολιτευτής Τρικάλων κυρία Χρύσα Τιντή, ο οικονόμου Σπύρος πρόεδρος της τοπικής κοινότητας στον Αρέικον, η πρόεδρος του ΦΑΤΑ κυρία Κούτσια Αποστολία, ένα παιδί από το χωριό μας που με πολλές προσπάθειες χρόνων είναι ο Κώστας ο Κρυμμύδας, τον ευχαριστούμε πολύ. Μας κάνεις διαφήμιση Κώστα και στο βιβλίο που έχεις γράψει το αναφέρεις πάρα πολλές φορές στο χωριό. Ευχαριστούμε πολύ. Επίσης να πούμε ότι είναι μαζί μας μετά από μεγάλη απουσία αρκετών χρόνων ο πρόεδρος Τρικαλιλών Μελβούρνης, ο Γιώργος ο Βλάχος. Να πω κάτι ακόμη για τις γυναίκες του χωριού που φτιάξανε τις πίτες. Τις ευχαριστούμε πάρα πολύ, οι οποίες είναι η Γούλα Ελευθερία, η Βαλκανιώτη Σωτηρία, η Γελαδάρη Σωτηρία, η Γιφτάκη Χαρίκλια, η Μπασμπάνη Βάσο, η Ραξιώτη Ευαγγελία, η Ραμιώτη Αγλαία, η Φώτη Βάσο, η Ρίζο Ευαγγελία, η Ρίζο Ελένη και η Λόζιο Ελένη. Η Έλλη, Έλλη, συγγνώμη. Επίσης να ευχαριστούμε και τον Γιάννη τον Χάλαλη για ένα πρόβλημα που είχαμε εδώ πέρα και μας το έλυσε με το ρεύμα. Και το μας καλείται απόψε από ψηλή ραδιά και το Τρίκαλα όλα. Ο Νίκος Σαλέπης. Και ο εκπρόσωπος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Βλάχων, ο κύριος Μουστάκας. Ευχαριστούμε πολύ, συγγνώμη. Λοιπόν, το λόγο έχει ο Άρης, ο χοροδιδάσκαλος ο Άρης Μελουνάς, ο χοροδιδάσκαλος του χορευτικού. Αγαπητοί χωριανοί, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί καλεσμένοι, σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην απόψινή βραδιά που διοργανώνει ο Σύλλογος και να ευχαριστήσω τη διοίκηση του Συλλόγου για τον αγώνα και την προσπάθεια που κάνουν για να κρατηθεί ο Σύλλογος ζωντανός σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που περνάμε εμείς και η χώρα μας. Κοίτα. Να βοηθήσουμε και εμείς όσο μπορούμε στην προσπάθεια του Συλλόγου μας. Επίσης να ευχαριστήσω τα χορευτικά μικρά και μεγάλα για την άψογη εμφάνισή τους και να συνεχίσουν όχι με τον ίδιο ζήλο που έχουν τώρα όχι μόνο στο χορό αλλά και στη ζωή τους. Δεν θέλω άλλο να σας κουράσω με τα λεγόμενά μου.